winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Που κερδίζει με τη μαχητικότητα του. Κάνει σέντρα το κεφάλι, έξω η μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Κάνει σέντρα, ήταν καλή κεφαλιά από τον Αζουλάο. Κρατά, περιμένει κίνηση, θα την βρει στον Ριέρα που πέφτει φάουλ για την Ένωση. Φάουλ που έκανε ο Ακώστα. Ο Φι κρατά. Ευκαιρία να δημιουργηθεί απέναντι. Φάουλ για την Ένωση. Εδώ για το δυνατό φάουλ στον Ντόζι. Ριέρα, Σαντίκ θα φύγει από κανονική θέση. Πάει ο Νάνι να βγάλει άμυνα, πιέζει ο Σαντίκ και κάνει φάουλ. Εντάξει, από αυτό το πλάνο είναι μια δύσκολη φάση, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, αν και φαίνεται ότι ο Σαντίκ αν μπορούμε να πούμε, φεύγει από κανονική θέση. Να δούμε την προσπάθεια εδώ, καλή προσπάθεια, η ευκαιρία, ο Οικονομίδης θα περάσει, ο Αζουλάο είναι, δεν θα το κάνει ούτε τώρα. Με Ακώστα τελικά, ο Ακώστα. Έκανε κίνηση ο Οικονομίδης, ο Ακώστα πήρε μπάλα όμως. Πέρασε από τον Κλέιμαν, έκανε το πλασέ, μπάλασε σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο ο Μπαρπόσα. Εδώ ο Ακώστα θα χάσει, τρέχει ο Θεοδόρου που έχει ταχύτητα, η μπάλα πάει έξω. Εδώ η μπάλα θα πάει τελικά σε κενό χώρο με τον Θεοδόρου να κάνει την προβολή, μπάλα να φεύγει έξω. Εδώ υπάρχει φάουλ για την Ένωση. Διεκδικήστε ενώ και η πρώτη κίτρινη. Εντάξει, προειδοποίησε νωρίτερα ο Μίσκοφ. Ο Κα και αυτός πολύ καλός στην περιοχή. Το πλασέ έξω. Η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι νομίζω. Κοιτάξτε εδώ την κίνηση που κάνει ο Αζουλάο και το πλασέ. Η μπάλα χτυπάει και στο δοκάρι και πάει έξω. Δεν πλάσαρε και τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Οι δύο προσπάθειες του Αζουλάου ήταν εκατοστά μακριά από το χάρι. Εδώ πάει να γίνει λάθος από τον Κλέιμαν. Τρέχει ο Αζουλάου, κόρνερ. Εδώ ο Κλέιμαν περνά από τον Οικονομίδη. Κρατά όμως την μπάλα, θέλει να απομακρύνει. Βάζει την προβολή ο Αζουλάου. Οικονομίδης εκτελεί το κόρνερ. Μπαλαμένη στην περιοχή, νέα ευκαιρία. Πλασέ ο Κλέιμαν λέει όχι. Νέα φάση για τον Ολυμπιακό. Κρατά, κλείνεται και χάνει. Φυσιολογική εξέλιξη, ωστόσο υπάρχει φάουλ. Να δούμε την φάση. Να δούμε την προσπάθεια της Ένωσης. Εδώ υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και πάει για κάρτα ο Μίσκοφ. Να δούμε εδώ. Ψηλά το παιδί, πολύ ψηλά. Και θέλει η Ένωση τώρα να βγει μπροστά με τον Ριέρα. Ο Ντόζι πέφτει με φάουλ. Εδώ η φάση με τον Ντόζι, καθαρό το φάουλ. Ψάλτη. Φάουλ εκτελέστηκε στην περιοχή. Έξω πάει μπάλα. Εδώ με τον Ριέρα. Ο Σαντίκ έκανε κίνηση, ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα. Ριέρα πέφτει φάουλ για την Ένωση. Έχασε ο Ακώστα. Στην αρχή άφησε το πλεονέκτημα ο Μίσκοφ. Στη συνέχεια επέστρεψε και έδωσε φάουλ για την Ένωση. Εδώ στην προσπάθεια του Ακώστα. Εδώ το φάουλ. Θέλει να κόψει και βαρύ για τον Αζουλά, όμως δεν είναι καλή πάσα του. Η Ένωση κερδίζει φάουλ. Και η κίτρινη θα πάει τώρα στον Ακώστα. Εδώ στο φάουλ που έκανε στον Ριέρα. Σωστός και εδώ ο Ρώσος. Ο Νάνι και πάλι ψηλά. Ο Κά θέλει να κατεβάσει και θα κερδίσει φάουλ. Εδώ η προσπάθεια του Κά και το φάουλ του Μουλαζίνη. Καλή μεταβίβαση Αζουλάο. Θα γυρίσει ο Κοφή. Χάνει το άχαστο. Φοβερή φάση για τον Ολυμπιακό. Απίστευτη ευκαιρία με τον Κοφή αυτή τη φορά. Στο 55. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός. Ριέρα. Φάουλ. Κάνει ο Σαμπίνια ήταν. Εδώ το φάουλ κεντρικού αμυντικού. Σέντρα. Άμυνα και πάλι από τους προσφερθές του Ολυμπιακού. Ο Κα θέλει να κατεβάσει. Κρατά και κερδίζει φάουλ.
εδώ κρατάνε και οι δυο, και ο Κοσμάς και ο Κα. Ο Κα θα κερδίσει. Έχει χώρο, ο Κα κρατά. Τώρα η πάσα είναι καλή, είναι ξεκάθαρη ευκαιρία. Γκολ Ολυμπιακός, ο Κοφή στο 64 σκοράρει. Μια φυσιολογική εξέλιξη στο παιχνίδι. Έχανε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, όμως ο Κοφή το χάσε νωρίτερα, το βάλει τώρα. Κάνει την προσπάθεια ο Κα, ο κορυφαίος για τον Ολυμπιακό απόψε. Ο Κοφή αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Καμία σωστή αμυντική λειτουργία από πλευράς Ένωσης. Με τον Ριέρα να εκτελεί, πάει για δεύτερο δοκάρι. Μπάλατζιτς θα κερδίσει το κεφάλι. Να το 1-1. Η Ένωση ισοφαρίζει στην πρώτη τελική της προσπάθεια. 1-1. Η Ένωση στο 66. Ουσιαστικά στην πρώτη ευκαιρία με τον Βαρέλα. Θα σκοράρει για πέμπτη φορά φέτος. Το κεφάλι από τον Μπάλατζιτς. Το πλασέ αμαρκάριστος εκεί. Ο Βαρέλα. Βαρέλα, Σαντίκ θέλει να μπει στην φάση. Φάουλ και κάρτα στον Σαντίκ. Εδώ η φάση νωρίτερα. Σαμπίνια και Βαρέλα διεκδίκησαν μπάλα. Η μπάλα πάει στο Σαντίκ με το χέρι. Ο Μίδης. Η σέντρα είναι καλή. Η μπάλα περνά από όλους και πάει έξω. Κοντά του για να ετοιμαστεί. Είδαμε και την τελική του Ολυμπιακού. Ναι, Ανδρέα. Δεν είναι ο Ροζέριο. Κακρατά. Ελαμπή περιοχή, έχει χώρο με αριστερό. Η φάση που αναδημιουργηθεί ο Βινίσιους. Κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 86. Τον Βινίσιους να κάνει την προσπάθεια. Εκτελείται. Μπάλα από μακρύντο, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής της Ένωσης στον αγωνιστικό χώρο. Απλά να την δούμε τώρα ξανά τη φάση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι δύο κοντά, είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές κοντά. Κοιτάξτε, κάνει χέρι, με το χέρι το δεξίο κάμια κίνηση από τον Ολυμπιακό. Εδώ, και εδώ υπάρχει μια κίνηση. Μπάλα πίσω για Βινίσιος, κάνει κίνηση ο Αγιτέ, είναι σε θέση offside. Υπάρχει ακόμη χρόνος. Η σέντρα η μπάλα περνά όμως. Εδώ η φάση με τον Βαρέλα, νωρίτερα η σέντρα που έκανε, δεν μπόρεσε ο Ρουσάς. Κρατά, πέφτει χωρίς φάουλ, Κυριάκο, μάχεσε εκεί στην πλάγια γραμμή, το πλάγιο είναι για την Ένωση. Εδώ νωρίτερα, μονομαχία με Κυριάκο και Βαρέλα, έρχεται εδώ και ο Ριέρα. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.